Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο κανάλι Manga Spoiler, όπου από εδώ θα ενημερώνεστε καθημερινά για τα πιο ανατρεπτικά spoiler. Με τον Στάθη και την Αριάδνη να μετακομίζουν στο σπίτι της Ιουλίας και έχοντας ξεκαθαρίσει τα πράγματα μεταξύ τους, συνεχίζουν τη συγκατοίκηση τους χωρίς προβλήματα. Στο μεταξύ ο Μάνος, όσο περνούν οι μέρες, φέρεται όλο και πιο παράξενα, πανικοβάλλοντας τον Ισίδωρο και τη Μαρίνα. Η δική της Χάιδος πλησιάζει και τόσο εκείνη όσο και ο Λυκούργος ανησυχούν για την έκβασή της. Παράλληλα η Χρυσούλα επισκέπτεται την Αρετή στη φυλακή και την ενημερώνει ότι ο Στάθης και η Αριάδνη μετακόμισαν στο σπίτι της Ιουλίας, ενώ η Κούλα παίρνει τηλέφωνο την Ασπασία και τη ζητά να την επισκεφθεί στη φυλακή προκαλώντας τις ερωτήματα. Μία μέρα έχει μείνει μέχρι να ξεκινήσει το δικαστήριο της Χάιδος και όλοι δηλώνουν την συμπαράστασή τους σε αυτήν, εκτός από τον Πότη. Επίσης η Ασπασία αρχίζει να αμφιβάλλει για την ορθότητα της αρετής και το συζητάει με την Ειρήνη, με τον Κωνσταντίνο και τον Δημοσθένη να στείλουν παγίδα στον εκβιαστή. Εάν μας βλέπετε για πρώτη φορά, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μια δωρεάν εγγραφή, να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα νέα βίντεό μας. Σύντομα κοντά σας.